παραγωγή τώρα. Αρβανιτάκης είναι αυτό. Τσάκης από τον ίδιο. Στο μπάσκετ. Ναι. Το μπάσκετ είναι, λέξη κλειδί σήμερα, Σπύρο Πανδύ. Είναι λέξη καταρχάς με 7 γράμματα, πόσα έχει. Όσα και αν έχει γελά, εξήγησέ μας παρακαλώ πολύ γιατί είναι στη σημερινό night. Το μπάσκετ λέξη κλειδί. Το μπάσκετ είναι λέξη κλειδί λοιπόν για το event του all night. Το event του all night είναι το magic shoot. Κοιτάξτε λίγο εκεί πέρα. Θα ζουμάρουμε. Εδώ βλέπω μια μπασκέτα. Η μπασκέτα αυτή κρύβει δώρα. Του βέργει το κεφάλι. Κρύβει του βέργει το κεφάλι, όχι του βέργει το κεφάλι, κρύβει την μπασκέτα. Ναι. Παίρνοντας εκείνη την καταπληκτική μπάλα ζυγισμένη στα πρότυπα του NBA. Mm-hmm. Με δύο προσπάθειες, μία δοκιμαστική και μία κανονική. Ωραία. Μπορείς να κερδίσεις μία από όλες αυτές τις κάρτες. Ωραία, μια επίδειξη μπορείτε να μας κάνετε έτσι να δούμε περίπου. Πρέπει να είναι εύκολο βασικά να βάζει το καλάθι, φαντάζομαι. Για να δω λίγο. Σπύρος Πανδύς σουτάρει. Ήταν η δοκιμαστική. Τόσο κοντά. Και η δεύτερη, η κανονική, είναι αυτή. Αμάν, πολύ κοντά στην κατά. Πώς δεν την πέτυχε. Πολύ κοντά στην κατά. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα στο κατάστημα, να δούμε τι έχουμε εδώ. Το πέτρο το πρωινό. Πιστό στο ραντεβού του με τον Λνάρι για ακόμα μια φορά. Είναι το δεύτερο Λνάρι, το τρίτο, τέταρτο. Θα έλεγα μήπως το πρώτο. Το πρώτο, ε. Ναι. Μάλιστα. Και εδώ έχουμε και άλλα δύο παιδιά που παίξαν πρώτη φορά. Το Σπύρο εδώ πέρα, τον Γιανακόπουλο, που παίζει με τον Αλέξη. Ο οποίος έχει πολλές μέρες να παίξει, χρόνια, μήνες. Και εδώ έχουμε τον γνωστό άγνωστο. Τον υπεύθυνο για όλη τη φασαρία. Εδώ τι κάνεις, Γιώργο? Βάζω τα νούμερα στα οποία αν κάποιος καταφέρει να βάλει την μπάλα στο καλάθι αφόσον χάσει. Εγώ θα χάσει, θα προσπαθεί να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Αν τη βάλει, θα πάρει ένα νούμερο στην τύχη από αυτά, το οποίο νούμερο θα αποκαλύψει ποια κάρτα θα γίνει δικιά του. Δηλαδή, από νικητής μπορεί να γίνει κερδισμένος στο night, κανείς δεν χάνει σήμερα. Από νικητής κερδισμένος, ναι. Έτσι. Σκατά, αυτό θα λέγω να μοντάρεις τώρα, έτσι. Έτσι, ναι. Ωραία φάση, ναι, μπράβο. Πάνω θα πάω μετά. Μετά. Και άλλες παρουσίες, εξωπικές παρουσίες. Βλέπουμε τον Περάκη, βλέπουμε τον Ρέγγι, βλέπουμε τον Νίκο τον Σκιαδόπουλο. Μάλιστα. Ωραία, αναμονή. Γρηγόρη Παπαδόπουλο, άμα γυρίσει η κάμερα. Αν δούμε και αυτό λίγο το πίθηκο, κάτσε να ανεβάσουμε αυτό πέρα πάνω και εγώ. Εδώ είναι άτος αξίριστος. Ωραία. Το μάτσο πήκης τσέκας. Είναι πρώτο γύρο. Σοβαρά μιλάς. Είναι πρώτος γύρος. Είναι μία φορά τη μέρα. Είναι once per day event. Ναι. Λόμπαν. Είναι δυνατό. Όλοι κάνουν το λέω. Τα Γιάννα εδώ πέρα, σε όλο το τραπέζι μας εμένα. Μαζί με τον Σπύρο. Πέτρο, τι έκανες? Έχασες. Έριξες μπασκέτα. Μπασκέτ. Όχι. Καλά, θα τρίποντο. Θα παραδείξω. Τώρα θα κατέβω να το παραδείξω. Θα σε βγάλω και βίντεο. Ναι, βέβαια, όταν χάνεις δείχνεις. Είναι μικρή πιθανότητα από τις 16 παγκαλιά. Το έχουν τελειώσει, κάνουμε την κατάγη. Μία. Οπότε, πέντε. Δεν ρίξεις παραμανιτάκι. Κέρδισες. Θέλω να ρίξεις μπασκέτα. Τι θες, πίδικα? You finished? Yes. You won? No. Ah, no! Μαμένα, come down to shoot the basket. Ο Χόντας θα επιχειρήσει τις βολές στο shoot and win.
Okay. Πρώτη μια ζέσταμα και μια μετά κανονική. Κάτσε να πάρω πλάνο. Περίμενε. Και τι άμα το ζέσταμα μπει. Ναι, ρε παιδί. Άμα μπει το ζέσταμα δεν έχει άλλη. Άλλη μια. Την πάλι με κάνει. Πάμε. Πάμε, το έχει. Έλα, εμποδίσει πολύ μακριά. Αλλάζω γωνία. Ραφαέλο, the next. Ραφαέλο, the next. You have two tries. This angle is better. Πάμε. Do it. Όχι, πολύ ψηλά. Come closer. Hey, come on. No. No. Next round. Πέτρος. Να βγάζει και την τσάτα, ζεσταίνεται. Κάνε λίγο έτσι τις όμπους. Μπράβο. Πάμε. Όχι. Δεύτερη θα είναι καλύτερη. Όχι. Δεν γίνανε όμορφα. Ωραία. Φέρε την κλειδοκίδα. Κλείς τα μάτια σου. Πάρε ένα λαχνό. Είσαι τρελός. Πάρε λαχνό. Όχι αυτόν. Αυτόν. Ποιο πήρε. Τι πήρε. Ποιο νούμερο είναι, δείξτε στην κάμερα. Το 12. Είναι το Τσάντρας Φίνιξ νομίζω. Το είναι. Τσάντρας Φίνιξ. 6-6-12 Φίνιξ, ναι. Μπράβο. Τσάντρας Φίνιξ από πούτα. Έτσι. Μπράβο Πέτρο. Έτσι παίζουν οι καλοί νικητές. Ωμουρε. Θα μου παρακολουθείς με αγωνία το παιχνίδι μεταξύ του Γιώργου Παπαδρινού και του Σοκράκη Ζήκα. Απέναντι βλέπουμε εδώ πέρα τον άνθρωπο που σε παρέσαιρε να δώσεις ID. Για δεύτερο serial night. Δηλαδή, εξήγησέ μου κάτι για να καταλάβω κι εγώ και οι φίλοι που μας παρακολουθούν το σπίτι να είναι στο καναπέ τους. Ναι. Για ποιο λόγο στον τρίτο γύρο ενός 7 γύρω του τουρνουά δίνεις ID. Γιατί να χαλάσουμε τις καρδιές μας τώρα βραδιάτικα. Δεν το κάνεις καθαρά για θέμα φιλίας. Δεν υπάρχει δηλαδή. Okay. Δεν έχεις να πεις κάτι νομίζω. Όχι, με αποστόμωσες. Να δούμε λίγο το μάτσο εδώ πέρα, να δούμε λίγο το Σοκράκι. Tide bring your mate. Καλώς. Εμφανώς είναι καλώς. Ναι. Πριν μου τάπωσε τη γάτα με το Tide bring your mate. Να πω είναι το 8-8. Του τάπωσε το πράγμα. Α, δεν σε χαλάσε. Πάμε να δούμε λίγο και τους φίλους εκεί πέρα που παίζουν. Είναι κλαρτάκια. Είναι από το τρίτο pod. Τι ώρα παίζεις. Χάει τι είδος. Έλα, σήκω. Έχασα 2-0. Άρα θα ρίξεις τι είδος. Θα ρίξω. Το πήρες το πρόγραμμα. 2-0 έχασα 2-0 ρε παιδί. Σε πίεσα το πρώτο, αλλά κέρδισες. Κατέβασες με κάτι τη σλίβερ και έχασα. Θες να χάσεις 2-1 για να μου κάνουμε... Να χαρεί λίγο. Δεν έχεις λίγο μέσα σου λίγο. Τίποτα δεν έχω μέσα μου. Μαύρη ψυχή. Μαυρίλα. Εσύ τι πήρες την Ratchet Bomb, ε? Εγώ συνέδωσα γι' αυτό. Thank you.
Σούπερ Γκόμπερ, κατεβάζει αράχνες. Ναι. Εγώ θα κατεβάσω ένα πουλί. Και θα παίξει το πουλί του. Ωραία. Ναι. Top deck η δεύτερη πράσινη. Top deck μου ούτησε. Η δεύτερη πράσινη. Α, έλα, καλά είσαι. Νίκο, σήμερα δεν τράβει η ομάδα, ε. Πώς? Η ομάδα σήμερα δεν τράβει καλά, ε. Ήρθετε καλά, διαβάζεις, ας. Πάμε και το λίγο μάτι. Πάλι φιλικό έβγαλα για ένα. Πάντα, πάντα. Τι ματσάρες βγάζω, ρε. Ναι, καλά, ακόμα είναι, ρε, πάντα το βρίσκαμε. Win condition. Ναι. Win condition. Έλα, ρε, έχουμε τον champion του Dark Accession. Ε, με τον champion του 2014. Κοίτα εδώ τι ωραίο μάτσο, κοίτα τι ωραίο μάτσο. Μπράβο, μπράβο. Live, ναι. Τόσο. Από για δύο. Έπαιξα πρασινό μπλε. Δεν έχει σημασία τι παίξα, σημασία έπαιξε τι έπαιξα αντιπαλί μου. Ο πρώτος αντιπαλός μου έπαιζε Angelic Ice Pyridona, το Enchantment που οπότε παίρνει στα live, βάζει το κενάκι. Πολύ ωραίο. Αγγέλα. Και δεύτερος αντιπαλός μου έπαιζε δύο Door to Nothingness και το Skiptro που παίρνει live οπότε παίζει Mountain ή Fogging Smash. Όχι το Door of Destiny. Το ίδιο κάνει. Έλα, και Door to Nothingness. Το ίδιο πράγμα. Πάλι θάχνει. Εσύ, καλό αγόρι. Καλησπέρα. Πώς τα κατάφερες και πήγες έτσι στην τράση, πείτε. Έπαιζε ένα ασπροπράσινο πράγμα και βγήκε καλά. Καλή συνέχεια στο Type 2 και στους δύο. Δώσε μου μια ούζα. Ε! Μια ούζα. Τι ούζα. Δώσε μου μια ούζα. Ούζα. Τι ούζα. Predator. Να είμαστε λοιπόν. Γιώργος Καούνης, ο υπεύθυνος φωτογράφος, ο οποίος ανεβάζει στο Facebook τις υπέροχες φωτογραφίες που βλέπουμε. Η ώρα είναι 2:25:35. Κάτι τέτοιο. Είμαστε στο τρίτο γύρο του στάνταρ. Αφήνουμε τον Γιώργο να κάνει δουλειά του, δεν του πάμε όλο το γνώμα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται έξω. Ο Γόγος μετά το δεύτερο συνεχόμενο μπάι έχει δύο νίκες. Και πάω πολύ καλά. Συνεχίζω για τρίτο μπάι. Εδώ έχουμε. Ματς Σιόρου Βέργη. Ο πρώτος στα στάδιξ, ο Βέργης. Παύλος παίζει με τον Γιώργο. Πολύ ωραία. Όλα good. Ωραία. Πάμε, πάμε. Εντάξει, αυτό το πλάνο είναι κλασικό. Έτσι, κάθε night έχουμε ένα τέτοιο πλάνο. Που περνάμε από εδώ και να παίρνουμε τη σκάλα. Τώρα γιατί χρησιμοποιούν πληθυντικό δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Εδώ. Στον πάνω όροφο έχουμε Τσελονίδα με τον Σοκράτη. Οι οποίοι έχουν δώσει ID αλλά παίζουν για τη τιμή των όπλων. Το φιλικό παιχνίδι μεταξύ Φόντα και Γιώργου Βαρθή. Οι οποίοι δεν παίζουν, γιατί δεν παίζετε. Γιατί δεν παίζετε. Ποιο σκέφτεσαι. Πουλάκι μου. Ο Δημήτρης συνειδητοποιεί τον Χρήστο. Πού τα παίζουν. Και ο Γιώργος Γκρίγκουρ. Τον Νίκο Σκαρόπιλα. Ναι. Θα δούμε κανένα μάτσο σήμερα όλο να κατέβεται η κόμμετρη. Θα γίνει. Δηλαδή. Δηλαδή. Ορίστε, ο μοναδικός σωστός θα δούμε στο τραπέζι είναι ο κουμπάρος. Τι εννοείς.
Τίποτα, θα σου μετά. Ποιο, τι έκανα. Δίμε τις παράγκες, σε αυτό το πλάνο. Τι έκανα εγώ, δεν το έκανα εγώ, δεν το ήθελα. Εσύ το έκανες, μην το αρνείς. Από λάθος, δεν το έκανα εγώ, δεν το ήθελα. Μια πρόληψη θα μου κάνεις, θα πεις οτάδα. Ποιο. Θα πεις οτάδα. Μπα, μπορεί. Μπα, ναι. Ναι, και ο Πέτρος. Ο Πέτρος ο Κατσάρος. Ή αλλιώς Πέτρος. Πρωινός. Και ο Βασίλης Τάου. Καλησπέρα λοιπόν για ακόμα μια φορά, Τάκης Τζαμαλίκος και ο Παλάι μαζί σας. Σήμερα θα καλύψουμε το All Night, το καλοκαιρινό, ναι. 2013 Αύγουστος. Ήταν το All Night που έγινε το 15 Αύγουστο του 2013 και ήταν ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον All Night για ακόμα μια φορά, Τάκη. Ήρθανε παιδιά, όπως πάντα και τα παιδιά από τα Γιάννη, το ευχαριστηθήκαν όλοι. Βάλε μας έτσι λίγο στο κλίμα, πες μας τι έγινε εκεί πέρα, λίγο πολύ. Κλασικά μαζευτήκαμε στις 9 η ώρα το βράδυ. Ξεκινήσαμε τα draft, είχαμε 24 άτομα. Οπότε ξεκινήσαμε 3 τραπέζια. Και κατά τις 1 περάσαμε σε Type 2, όπου είναι και το match που βλέπουμε. Ένα από τα match του Type 2. Ο Κώστας ο Σπίγκος είναι από την αριστερή μεριά. Και ο Γιώργος ο Ρέγκης είναι δεξιά του. Αυτά τα δύο παιδιά φτάσαν να διεκδικούν την είσοδο του στην οκτάδα από αυτό το παιχνίδι. Θα δούμε το ένα από τα τρία. Το ένα από τα τρία παιχνίδια που παίχθηκε στο match τους, διότι ήταν και τα δύο τα deck τους πολύ βαριά control. Ναι. Είχαμε κάποια θέματα να γράψουμε το παιχνίδι, ήταν και αργά. Έτσι ναι, παρουσιάζουμε ναι. Μόνο το δεύτερο παιχνίδι. Είναι αυτό που βλέπουμε τώρα, είναι το δεύτερο παιχνίδι. Προηγείται ο Κώστας με 1-0. Καλά, πιστεύω ότι και οι φίλοι που θα βλέπανε το παιχνίδι, μάλλον θα καταλάβουν για ποιο λόγο δεν δείχνουμε και τα άλλα δύο. Ένα είναι αρκετό χορταστικό. ναι, πραγματικά. Λοιπόν, είχαν και τα δύο παιδιά βαριά κοντρόλ και έτσι τραβούσαν πολύ τα παιχνίδια τους. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το παιχνίδι πριν μιλήσουμε για το All Night και τι έγινε εκεί πέρα, πώς ήταν όλα αυτά. Θα τα σχολιάζουμε όλα αυτά καθώς τα βλέπουμε το παιχνίδι. Δώσ' μας έτσι λίγο μια εικόνα του παιχνιδιού. Τι βλέπουμε εδώ πέρα τώρα. Ο Γιώργος έχει παίξει ένα Lizarding Souls, έχει βάλει μέσα δύο Spirits. Ο Κώστας έχει παίξει ένα Jace. Ναι. Κάνει και τα μαγικά του. Το σκόρ προς το παρόν είναι 16-18. Από κάποια σόκλαν που έχει παίξει όρθια ο Γιώργος. Ναι. Ναι, έχουν παιχτεί σόκλαν και από τους δύο παίκτες όρθιες και έτσι έχουν χάσει. Έχουν χάσει life, ναι. Τώρα εδώ πέρα του έχει κάνει επίθεση με τα token ο Γιώργος του Κώστα και ο Κώστας με χαρακτηριστικά με το χέρι του δείξε τι κάνεις αφού έχω παίξει συνένα στο Jace. Δεν έχουν δύναμη δηλαδή τα token του. Ήθελα να κάνει όμως την επίθεση του. Ήθελα όμως να κάνει την επίθεση του. Δεν τα αφήνω έτσι. Βλέπω και κάποια σύννεφα πάνω και κάποιες λιακάδες εκεί στους παίκτες. Τι τώρα αυτά. Ποιος ξέρει. Ποιος είναι τώρα αυτά. Εντάξει. Ο τύπος που κάνει εκεί πέρα το. Τις καρτέλες. Μάλιστα να πάει και εδώ πέρα για τον Γιώργο. Snapcaster είναι αυτός. Μάλλον Snapcaster είναι. Ναι, θα παίξει ένα dissipate για να φύγει το pike. Θα παίξει ένα counter στο counter του counter, Azure Sun. Χαμός. Ναι. Γενικά όλα τα μάτσα αυτά έτσι κυλήσανε. Παίζω κάτι, παίζω counter στο counter. Περνάει, δεν περνάει. Ναι, παίζω ένα snapcaster που δίνω flashback εκεί και τέλος πάντων. Λοιπόν.
Για την ιστορία λοιπόν, να συνεχίσουμε και τον Knight. Ναι, για καθώς πέσει στο background του μάτσα, είναι ευχάριστο, το βλέπουμε εκεί πέρα τον τραχανά που είχαν απλώς και δύο παίκτες. Για πες λοιπόν για τον Knight, πώς το ωραίο ήταν τον Knight, πολύ ωραίο. Ήταν από τα πιο ξεκούραστα τον Knight που έχουμε κάνει. Είχε καλό κλίμα, είχαμε και έναν guest star από την Ιταλία. Ήρθε ο άνθρωπος να κάνει διακοπές του και βρέθηκε στο Digital Fantasy. Του λέμε: έχω online, αλλά είναι ωραία. Θα έρθω να παίξω. Απίστευτο, πολύ καλό ήταν αυτό. Ναι, πραγματικά. Ωραία η παρουσία του Ιταλού ήταν στο Night. Ναι, πραγματικά ήταν. Τι site event είχε τώρα αυτή τη φορά? Α, είχε το μπάσκετ, αυτό που, αυτό που δείχνουμε και στο βιντεάκι που προηγείται του All Night. Όποιος έχανε, είχε δικαίωμα να ρίξει δύο βολές, δύο ελεύθερες βολές. Αν κατάφερε να βάλει μία από τις δύο. Έμπαινε σε μια κλήρωση, βάζει το χέρι του μέσα σε ένα κουτί, τράβαγε ένα λαχνό και αντιστοιχούσε το νούμερο του λαχνού στην κάρτα που είχαμε απλωμένη. Συγγνώμη, λίγο Τάκη, να σε διακόψω. Εδώ του έχει παίξει ένα Notion Thief για να του πάρει τις κάρτες από το. Από το Revelation. Από το Revelation, και το κοιτούσε απορριμμένος ο Γιώργος, το κοιτούσε, το ξανακοιτούσε. Δεν το πίστευε. Τι έχει συμβεί. Πονηρός όπως πάντα, Κώστας Πίκος. Πάρισε το live, δώσε με τις κάρτες. Ναι, ναι, ναι. Εσύ αυτή η κάρτα έχει έρθει σίγουρα από το sideboard. Ναι, σίγουρα είναι, μια και βλέπουμε και το δεύτερο παιχνίδι, να υπενθυμίσω. Είναι ήδη 1-0 υπέρ του Κώστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Γιώργος παίζει ένα πιο επιθετικό version. Παίζει Pike μέσα, παίζει Talon. Ναι. Ο Κώστας παίζει κλασικά πιο control. Να και τώρα τα counter στα counter του counter. Τι γινόταν εκεί με τον μπάσκετ, μια και έλεγε, έβαλε κι ένα καλά, δεν πήρε τίποτα. Ναι, 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 πήγαν κατά καλάθια. Τη Σόκλαν, ποιο την πήρε, κάποιο την πήρε, ποιο όμω, το θυμάμαι. Είχα μια Σόκλαν, ήταν το, μεγάλο, το μεγάλο έπαθλο. Η Σόκλαν δεν δόθηκε με καλάθι. Εντάξει. Στο τέλο του τουρνά, όσα παιδιά δεν καταφέραν να κάνουν το paint, πήραν του υπόλοιπου λαχνού και. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και πήραν και. Πάντα τα online είναι πάρα πολύ όμορφα και έξυπνα. Ναι, ναι. Εδώ ο Κώστας παίζει πάλι το Sacrifice και Bounce, το αγαπημένο του Instant, ναι, από την Dragon's Maze. Να, το Flashback για το Lingering Souls, πάντα χρειάζονται αυτά τα πράγματα που έχουν μέσα. Ναι, βέβαια, βέβαια. Τώρα θα προδώσουμε βέβαια το παιχνίδι, αλλά εντάξει, δεν πιστεύω να υπάρχει και κάποιος που καίγεται να μάθει. Ναι. Λοιπόν, για πες. Ο Κώστας κέρδισε τελικά στο παιχνίδι. Όχι το συγκεκριμένο μάτσο που βλέπουμε. Παίξανε και τρίτο τα παιδιά. Και τον έβαλε στην οκτάδα. Η οποία οκτάδα έκανε το τελικό, το paid draft. Στο οποίο αυτή τη φορά δεν είχαμε στο τελικό ένα παιδί από τα Ιωάννα και ένα παιδί από την Κέρκυρα. Όπως συνηθίσαμε τις τελευταίες φορές. Ναι, όπως συνηθίσαμε, γίνεται, μπράβο, ναι. Ήταν στο και τελικό, οι δύο από την Κέρκυρα. Είχαμε δύο κυρίως. Ναι, είχαμε τον Ζήκα, τον Σοκράτη. Μπορείς να πεις στον Αδιαγιάννα, γιατί σπουδάζει εκεί πέρα. Α, ναι, okay. Και είχαμε και τον Βασίλη Στάμ, ο οποίος σπουδάζει στη Κομωτινή. Αχα. Ναι, ναι, ναι. Και κάθε φορά δεν χάνει την ευκαιρία να έρθει να παίξει σε όλα τα τουρνά μας, ανεξαιρέτως, όταν είναι στην Κέρκυρα. Αναμετρέθηκαν αυτοί οι δύο λοιπόν, και ο Σοκράκης για ακόμη μια φορά... Για ακόμη μια φορά έλαμψε το άστρο του. Έλαμψε το άστρο του. Μπράβο, ναι. Θα το δείτε στην πορεία βασικά, έφαγε και λίγο ξύλο. Ωραία ήτανε. Όπως και την άλλη φορά τον πετάξαμε πάνω στο τραπέζι, τον βασανίσαν, τον ουδίσαν. Εκτός λοιπόν από τα δύο παιδιά αυτά και τον Κώστα, στην οκτάδα είχαμε πείσει δύο παιδιά τα Γιάννενα, τον Παύλο τον Σοπίκη και τον Λονίδα τον Τζέκα. Είχαμε λοιπόν και γιαννιώτικη παρουσία. Είχαμε, φυσικά είχαμε. Είχαμε τον Πέτρο τον πρωινό, Πέτρο Κατσαρό. Ναι. Ο οποίος ήταν το πρώτο του All Night και το πρώτο του Top 8. Α, All Night και το 8 κατευθείαν. Ναι, ναι, το συνδυάσε πολύ ωραία. Είχαμε τον George Greenwood, ο οποίος πήγε 0-3 στο draft, αλλά έκανε ένα εντυπωσιακό 4-0 στο Type 2 και μπήκε. Μπράβο, μπράβο, George. Και επειδή δεν μπορούσε να κάτσει να παίξει στην οκτάδα, έβαλε έναν αντιπρόσωπο. Αχα. Ναι, ναι, έβαλε τον Νίκο Σκιαδόπουλο να παίξει γι' αυτόν. Α, το μεγάλο Νίκο Σκιαδόπουλο. Το μεγάλο Νίκο Σκιαδόπουλο, δεν τα καταφέρω όμως. Έχασε τον πρώτο γύρο από τον Κώστα Σιώρο. Και αποκλείστηκε. Και αποκλείστηκε, ναι. Μια και είναι elimination του το Paint. Ναι, ναι, ναι. Είναι elimination. Και αυτή ήταν και η εικόνα του Top 8. Αυτή ήταν και η εικόνα του Top 8. Το οποίο το Top 8 ξεκίνησε γύρω στις 5. Ναι, 4.30-5 κάπου εκεί. Κάπου εκεί, ναι, πάντα και, έτσι. Και σχολάσαμε γύρω στις 7 το πρωί κάπου εκεί. Είχε ξημερώσει κανονικά. Είχε ξημερώσει, μπράβο. Εντάξει, καλοκαίρι ξημερώνει πιο νωρίς. Σωστά, ρε. Ναι, ναι, ναι.
Τι πιο όμορφο από το 15 Αύγουστο από το αντί να πας σε μια παραλία ενώ είσαι στην Κέρκυρα να αρχίσεις να παίξεις all night. Μπράβο, ρε, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Δεν υπάρχει αλήθεια πιο ωραίο πράγμα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Εδώ έχουμε ένα flashback στο Revelation, ο Snapcaster. Το οποίο επιτρέπεται να δώσει το flashback ως το σχή, ε. Ναι, φαντάζομαι ότι επιτρέπεται. Ναι, και εγώ έτσι νομίζω ότι επιτρέπεται. Ναι. Αυτή τη φορά δεν έχει γυρνώσει ο Θήφο ο Κώστας. Δεν τα κατάφερε. Ωραία θα ήταν. Παρ' όλα αυτά ελέγχει το παιχνίδι. Δεν αφήνει τον αντίπαλό του να κάνει κάτι. Έχει μια Λιλιάνα κάτω. Ναι, τι γίνεται εδώ, μιλάμε εμείς τόση ώρα και το σκόρ είναι ακόμα 14-16. Ναι, εντάξει, κοντρό παίζουν και δύο, εντάξει, τι περιμένεις. Ήταν το μάτς που περίμενε όλο το All Night για να δούμε ποιος θα μπει στο top 8, ποιος θα τους δύο. Ποιο από τα δύο παιδιά θα περάσει στο top 8. Ναι. Εκεί έχουμε αυτό το Μέρφο που δίνει συνένα συνένα, κάτι τέτοιο κάνει. Τι κάνει. Α, βγάζει τα δρακάκια, βγάζει. Ναι, ο Τάλαντ. Ο φίλος μας. Ο Sky Summoner, αυτές οι υπέροχες καρτέλες εδώ πέρα του XV8 συστήματος. Ναι, ναι, αυτό το XV8 έχει βοηθήσει πολύ. Μ' αρέσει συνεφάγια μας, δεν ξέρω τι σημαίνουν. Αλλά μ' αρέσει. Εγώ, μ' αρέσει και εμένα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Πιο καλό καιρό βλέπουμε να έχει τον George Drake. Ναι, έχει μια λιακάδα έτσι. Είναι πιο βόρεια ο Κώστας και βλέπεις έχει πιάσει συννεφιές εκεί. Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Οπότε θα έχουμε μια διαδικασία που θα βάζει συνεχώς σας ναι, θα Drakes, να... τι βάζει. Ναι, δρακάκια 2-2. Δρακάκια 2-2. Ναι, 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 ναι. Και θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Τώρα θα πιέσει πάρα πολύ γιατί η Λιλιάνα μόνο δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ τα πράγματα. Mm. Παίζει αυτό το σκάουρ, βάζει τις κάρτες του, βάζει τα δρακάκια του. Καλό. Παπ. Κοιτάει, το κάνει σακ γιατί πριν κάπως του τον έχει πιέσει να κάνει σακ ο... Μάλλον με την Λιλιάνα. Λιλιάνα, ναι, έχει παίξει το ability της Λιλιάνα. Open attention, open engage. Όχι, του λέει engage. Δεν έχει counter ο Κώστας, να απαντήσει. Ζορίζει το πράγμα γιατί θα βάλει και άλλο δρακάκι τώρα μέσα. Ναι, ναι, ναι. Και ένα Jace. Αυτός είναι Jace, ναι. Ο Jace θα τον βοηθήσει λίγο από την πίεση τώρα που ασκείται κάτω στο τραπέζι, ελάχιστα βέβαια. Συν ένα για τον Jace, υποθέτω. Ναι, ναι. Κοιτάει το graveyard εκεί πέρα. Κοίτα, κοίτα και τις κάρτες που έχει παίξει. Οπότε με Τζες και Λιλιάνα απέναντι σε δρακοκατάσταση. Κάπου εδώ μας χαιρετάει η Λιλιάνα. Μάλλον και ο Τζες. Είναι ένα, δύο, τρία. Όχι, δεν είναι αρκετά για να σκοτώσουμε τον Τζες. Δεν είναι αρκετά. Στον επόμενο γύρο. Πολύ ωραία. Κάτι μας έλεγες για τον Πασχάλη. Ναι, ναι. Προηγουμένως έλεγα για τον Πασχάλη που ξεκινάει το δικό του κατάστημα. Το δικό του κατάστημα Digital Fantasy. Το δικό του κατάστημα Digital Fantasy στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, μιας και δεν είναι ότι δεν έχει άλλα καταστήματα τέτοιου είδους στη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτός ο χώρος θα είναι διαφορετικός, μιας και είναι βασισμένος στην κουλτούρα του Digital Fantasy. Οπότε το Digital Fantasy είναι ένα μοναδικό κατάστημα και χαίρομαι πάρα πολύ που θα υπάρχει στη Θεσσαλονίκη το αντίστοιχο. Ο κόσμος εκεί όχι απλά θα παίζει, θα διασκεδάζει. Μα αυτός είναι ο σκοπός φυσικά. Αυτός είναι ακριβώς ο σκοπός. Γιατί προκύπτει σε ένα χόμπι αυτό το πράγμα εδώ πέρα που ασχολούμαστε. Και πάνω απ' όλα η διασκέδαση μετράει και ακριβώς. Καλή παρέα. Παίζουμε και να περνάμε καλά, να βλέπουμε φίλους. Οπότε προσεχώς και από την ιστοσελίδα dfantasy.gr οι φίλοι μας θα μπορούν να δουν πληροφορίες για το νέο κατάστημα που ανοίγει στη Θεσσαλονίκη, που ακριβώς είναι, για να μπορέσουν να το βρουν, το ωράριό του ή τα events που θα διοργανώσει. Όλα αυτά μέσα στο dfantasy.gr θα μπορέσετε να τα μάθετε. Πολύ ωραία, υπέροχα. Και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα κάνουμε και μια εκδρομή κερκυραϊκή. Ναι, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Στη Θεσσαλονίκη να κάνουμε ένα ντου εκεί πέρα στο Πασχάλη. Από όσο γνωρίζω τώρα είναι στην Τούμπα το μαγαζί. Στην Τούμπα, ναι. Στην περιοχή εκεί που είναι τα γοριλάκια. Τα γοριλάκια. Έτσι λέει, τα γοριλάκια. Είναι από το γνωστό βελιστήριο γοριλάκια. Ναι, 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 ναι. Αλλά ακριβώς δεν γνωρίζω πού βρίσκεται. Όλα αυτά θα δούμε σε... Σαμνίκη φημίζεται για τα φαγατικά της. Ναι, βέβαια, βέβαια. Και θα είναι πολύ όμορφο να έρθουν τα παιδιά από εδώ από την Κέρκυρα και από τα Ιωάννινα. Ναι, ναι, γενικά ένας δρόμος είναι τώρα πλέον είναι μια ευθεία. Είναι. Ναι, ναι. Με την Εγνατία πας παντού εύκολα και γρήγορα. Ένα έντερλινγκ τώρα είδαμε για τον Κώστα κάτω, δεν μπορεί όμως μάλλον να κρατήσει αυτό το γορμητικό χύμαρο που είχε εξαπολύσει ο George Regis απέναντί του. Τι γίνεται εδώ πέρα.
Δύσκολα τα πράγματα για τον Κώστα. Πιστεύω ότι δεν το γυρνάει αυτό το παιχνίδι, δεν έχει κάποιο μάτι του Μούβαλ. Μιας και λέγαμε προηγουμένως για τον Πασχάλη, να αναφερθώ και σε μια ιστοσελίδα που έχει. Α, ναι. Το Mana Screw. Το Mana Screw, ακριβώς. Mana Screw. Manascrew.gr, το οποίο σύντομα θα είναι κοντά σας, με προϊόντα από το κατάστημα, κάρτες Magic, ακόμα και singles θα μπορείτε να βρείτε εκεί. Ναι, ό,τι θέλεις για το Magic δηλαδή. Ό,τι θέλεις για το Magic, ναι. Μάλιστα. Εδώ πέρασε το Mass Removal. Έχει μείνει στα δύο ο Κώστας. Μία Gela Restoration, χωρίς χέρι και κάπου εδώ το παρατάτε παιχνίδι. Α, μάλιστα, έχουμε φινάλε. Φινάλε. Ωραία. Λοιπόν, ένα για το κέντρο του Ερέγη. Προδώσαμε το αποτέλεσμα του παιχνιδιού, αλλά μάλλον δεν έχει σημασία. Θα έπρεπε να το κάνουμε έτσι κι αλλιώς, μια και δεν θα δούμε το παιχνίδι. Δεν θα δούμε το μάτς, ναι. Οπότε στη συνέχεια ο Κώστας κέρδισε το επόμενο παιχνίδι και πέρασε αυτό στην οκτάδα. Σας αφήνουμε να απολαύσετε το υπόλοιπο All Night, το επόμενο βιντεάκι, το υπόλοιπο βιντεάκι μάλλον. Ωραία, από τον Opa Live που ήμασταν μαζί όλο αυτόν τον καιρό. Και από τον Τάκη Τζαμάλικο. Γεια σας και θα τα πούμε σύντομα. Μπορούσαμε να αποθανατήσουμε ζωντανά την παρουσία της οκτάδας, αλλά την κάνουμε κονσέρβα. Κώστας Ιωρός. Τερμάτισε πρώτος. Εδώ είναι ο Κωσκιαδόπουλος, ο οποίος παίζει για λογαριασμό του. George Gringo, το οποίος μπήκε το παραθυράκι. Επειδή τρόπαρε ο μεγάλος Γιώργος Βεργής, συνεχίζουμε την παρουσία της οκτάδας. Με τον Πέτρο τον Κατσαρό. Πέτρο Πρωινό. Μεγάλο όνομα. Μεγάλη μορφή. Όνομα και μάχη. Παύλο ο Πίκης δεν έχει χάσει all night τελευταία χρόνια και δεν έχει χάσει. Το Πάσχα δεν είναι. Και δεν έχει χάσει οκτάδα. Το Πάσχα δεν είναι. Ούτε όλο μου τα σύνθελα. Ούτε όλο μου τα σύνθελα. Αντάξει, ναι. Κάνα καλά διαβάλε σήμερα. Κάνα καλά διαβάλε. Καλά. Δεν βλέπει τι σπίρα όλε. Για κανένα λόγο έτσι. Όχι, δεν είναι οκτάδα. Ναι, κλασικά Κώστας Πίκος. Μόνιμο κάτοικο οκτάδα. Το παιδί. Τι και όχι. Μάλλον όχι. Αυτός εδώ, αυτός είναι μόνος μας κάτω. Ο βλαμμένος όμως, ναι. Τρεις. Ονόματα δεν λέμε. Γνωστός στο Πανελλήνιο για την ιδέα του. Μπράβο. Και το μαλλί του. Λωρίδας. Μια οκτάδα ακόμα για τον Λωρίδα. Σε το πέιτ και... Όχι αυτός. Εγώ. Εσύ. Πες κάτι για μένα. Τι να πω για σένα. Η εικόνα μιλάει μόνη της. Μια εικόνα χίλιες λέξεις. Πολλές εικόνες, πόσες χιλιάδες λέξεις. Πολλές, πάρα πολλές. Έκανα την ωραία την επίθεσή μου εγώ την τελική και κέρδισα εκεί πέρα και δεν το έχετε στο βίντεο τώρα. Πάτε να φτιάξετε το και θα το φτιάξετε μισό. Αφού πέσατε μία ώρα, ρε. Πόσο να κρατήσει η καημένη μπαταρία. Παραμύθια, ούτε μισή ώρα δεν κράτησε. Δεν έρχεσαι να ενισχύσει λίγο το κατάστημα αφού να βάλει την κάμερα. Αφού οι άλλοι πέσανε ακόμα την ώρα που τελειώσαμε. Πάρε μια κούτα, πάρε ένα fuckpack. Πώς θα πάρω μια κάμερα καλύτερη. Ένα fuckpack. Εγώ στα Κώστας Πίκος, ο μοναδικός άνθρωπος που δεν έχει χάσει All Night από τα πρώτα All Night. Ο μοναδικός σας άνθρωπος που έχει τις πιο πολλές οκτάδες σε All Night. Όχι ρε. Τι όχι. Όχι, αποκλείεται. Όχι, ο Σιώρες έχει περισσότερες οκτάδες. Ο Σοκράτης δεν έχει περισσότερες οκτάδες. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι και σήμερα έκανες οκτάδα. Ναι. Και έχασες το πρώτο παιχνίδι. Ναι. Και σήμερα. Ναι. Πότε θα σε δούμε νικητή. Πότε. Μια οκτάδα. Μπα. Μια All Night. Μπα. Όχι. Πάρει περίπτωση. Τσου. Όχι. Τσου. Εντάξει.
κρεβάτι για να κοιμηθώ. Κατάλαβα. Τι ώρα είναι, Κώστα. 5:33, 5:30 ώρα. Εντάξει. Έχουμε αποκλειστικό πλάνο των παπουτσιών. Το ο καούλης είναι εξυπόλυτος. Μάλλον, ναι, ναι. Καλτσοτό. Α, δεν είναι ξεκάθαρο, είναι μόνο εξυπόλυτος. Καλτσοτό. Δεν φοράει τα εμποδήματά του, δηλαδή. Τα έχει πέσει εδώ πέρα τα εμποδήματά του. Μπράβο, λέει. Και 5:30 ώρα το πρωί, ενώ θα περίμενε να υπάρχει μια σχετική ησυχία στο μαγαζί. Τι έχουμε εδώ. Με. Βάρθη. Καρβανιτάκι. Περάγι. Και εκεί κοντά στο μόντι γούθερ. Άρα μαλάκι, σοβαρή, δηλαδή έλεος δηλαδή. Γάλτον. Τι κάνει. Κόλπα, έχω κάτι έτσι, απλά. Δηλαδή έχεις κάτι πώς. Δεν με είδες. Δεύτερη συνεχόμενη φορά πας στο τελικό all night. Το Πάσχα τα κατάφερες, κέρδισες. Τι κέρδισες. Τι, κέρδισα. Το Βασίλη, το... Όχι, κέρδισες Βασίλη, τον κέρδισες. Α, ναι. Από τα Γιάννα το παιδί, πώς το λέγανε. Δεν θυμάμαι το όνομα του, αλλά το φωνάζω χοντρό ενώ δεν είναι. Κέρδισε λοιπόν το χοντρό που δεν είναι, τα Γιάννα. Σήμερα έχεις την ευκαιρία να ξανασηκώσεις το All Night. Όπα, έχουμε άμεση ενημέρωση, breaking news. Ενημέρωση, ναι. Breaking news, ποιος παίζει, ποιο παίζεις. Με τον Βασίλη Στάμ. Σε όλο τι έγινε. Τι πήγε λάθος. Δεν ήταν, ξέρω εγώ, ετυχία. Έχουμε τελικό Ζήκα, Στάμου και για αυτό που λέγαμε πριν, θα δούμε τα ούνις. Τι λέγαμε. Θα δούμε τα πόδια του. Ω φίλε. 6 και 10 το πρωί, το ενδιαφέρον έχει μονοπολίσει αυτό το τραπέζι. Με αυτόν τον αλιγάτρο, αυτόν τον μπουίνο. Πόσο θυμάσαι τα live. Που παίζουν για τώρα. Για να ακούστε. Είσαι 17, είμαι 18. Εντάξει, είμαι 17, πιέστε κάπως εσείς. Και τυχαία νούμερα, απλά τυχαία νούμερα. Βάρθη. Πώς είδες το All Night σήμερα. Ενδιαφέρον. Το πρώτο All Night. Ωραία. Θα ξαναπαίξεις All Night στο μέλλον. Ναι, έχω την εμπειρία. Πότε. Πότε θα είναι το επόμενο. Χριστούγεννα. Αν μπορέσει, θα έρθει. Γιατί δεν τροκάρει, γιατί. Θα πάρουμε λίγο μάρι το βασίλισσα μου. Μπλόκαρε, μπλοκάρετε να περάσω. Τώρα έκανα μια γραμμάτα. Τι κάνω, μόρι μου. Δύο. 15. Το προηγούμενο σύστημα που κρατάει τη ζωή. Χέρι. Α, πολλές. Πάμε. Το χέρι μας λίστα μου. Μόρι ως όφη. Δεν ξέρω τι ώρα. Όχι, το πλάνο δεν έχει παγώσει, απλά ο Βασιλίστα μου σκέφτεται. Το αυτή του Βασιλίστα μου. Κάτι να έχει μείνει κάτι. Τι είναι ρε μάτες ρε μάλακα. Πάτε ρε. Πόσο είσαι. Σκαρπάτε. Εκ τέσσερα. Χάσουμε και να πέρασαι. Είσαι τέσσερα live. Beatdown. Είστε πολύ έξυπνοι και πολύ αστείοι όλοι. Σας αγαπάω όλους. Αλλά κανείς που θα φέρω παιδί μου, μιλάμε έτσι. Κάτσε φωνάζει. Γεια σου Περακή. Φιλάκια. Είχε κοιμήσει το μάγκα εκεί μέρα. Κοιμάται ήδη. Πω. Α, πάμε να πάρουμε για να πλέον το σοκράκι. Σιρό, σιρό. Να το σφράγεις μα τι. Να βάγισες. Να βάγισες. Μην το βάρετε. Αφήστε να κλέψει. Άλλο σύστημα προηγουμένου. Είναι στο ΑΕΚ. Κάουντερ. Κοστίζει ένα λιγότερο. Κύριε μου, μαλάκα, δεν μου το λες. Όχι, απλά το λέω γιατί είναι... Κόμπο χορ. Τι σου πέ. Αυτό το δώσει βίντε. Αυτά πας. Ναι. Τι άλλο. Δεν είναι κανονικό βίντε, δεν είναι ένας που έλεγε την πιο βίντε. Αυτό. Μόνο μάνα και για τα δύο. Όχι, μαλάκα. Έχει και τρία, τέσσερα. Ρε, ηλίθεια, αφού όλοι να μην κάνει κάτι. Δεν το έκανε. Τι να δω, μαλάκα. Κοίτα αυτή τη στιγμή στο board τι κάνει. Μαλάκα, τι παίζει. Το board, κοίτα. Ένα πλάνο, grow plan του board. Είσαι μπροστά, μου φαίνεται.
Δεν το παίρνει. Ναι, αλλά αν πέσω πίσω, είναι μια. Καταλαβαίνεις, είναι μια κάρτα η οποία αν είσαι πίσω, σε φέρνει μπροστά. Άμα είσαι μπροστά, σε φέρνει γαμισέτα. Εκτός και αν δεν υπάρχει board, που τότε είσαι πίσω. Είσαι ηλίθιος απλά. Ναι, τότε δεν φοβάσαι και κάτι άμα δεν υπάρχει board. Δεν έχεις χάρτη. Πες με κοντρόλ. Ναι, μαλάκα, είμαστε racers. Είμαστε... Τώρα θα σου πω, Βασίλης, θα καλυμάζει την επόμενη κίνηση. Θα πούνε μπλε, μπλε, πράσινο, πράσινο, πράσινο. Έχεις παίξει τρεις μπλε. Έχει τα πούσει την Παναγία για τον Χριστό. Μην μιλάς έτσι, είναι κερτάζει. Μεγάλη χάρτη. Παναγία. Σκέφτεται. Το Χριστού γάμα. Όπα. Τι κάρτα μαλάκα μου έχει πριν το μπούτσο. Είναι γάτα. Το ελφάκι τώρα κάνει... Ωραία. Πρέπει να το μπλοκάρεις το τέτοιο. Είναι το χειρότερο άριστη. Πόσο είναι, 8, μείον 2, 6 και 2... Μαλάκα είναι μια χάτη. Πάλι το άριστη που πάω στα 4. Σοφάι, σοφάι! Ξέρεις τι μου τη δίνει τώρα, ότι τον δικαίωσες με τη μαλακιά που έκανες. Θα δεις τώρα θα σου κάνει. Τι θες να κάνω. Εσύ τίποτα, καλά έκανες, αλλά τον δικαίωσες. Κάρτ χέρι. Τρεις, δύο. Τρεις. Πάρε δεκαλάι. Και θα παίξει ρε μαλακιά, δεν θα το πράγμα. Αυτό το πράγμα το. Εγώ παίρνω δεκαλάι. Φίλε, πλάκα πλάκα επιλέγεις αυτή τη μαλακιά. Πάρε δεκαλάι, δεν είπε. Ω, κόμπο! Βγάζει 5 creature, false medicine στον άλλον και πάρε 10 life. Χάνεις 20 όμως. Κόμπο. Κόμπο. Αν βγάλεις 5 creature, μόνο κερδίζεις τους άλλους. Εντσάντε πάνε σε creature. Τόσο επιλέξε. Το παίρνεις το κομμάτι για κάτι που στιάσεις στον άλλον και πιστεύει να σου δώσω 10 life, ξέρω εγώ. Sanguine bond. Τι λες εσύ όλο αυτό σου κάτι. Που μας έχεις πήρει στο πούτσο. Δεν χάνεις αυτό το fly. Όχι αυτό fighter, αυτά. Έστω και αυτό flyer είναι. Τι κάνει, τι κάνει. Αυτό θα το μπλοκάρω πες άμα δεν μου το γαμίσει. Pacifism, pacifism! Έχει 4 ρε. Ένα είναι το πλήκτρο. Ένα είναι τώρα. Ωραία φίλε. Ανεπάστε τον ηλίθιο μέρο. Ανεπάστε τον, ανεπάστε τον τραπέζι. Γεια στον. Τραπάτε τον. Σα αγαπώ. Εντάξει, μόλις παρεμβήθηκα, δεν μπορείτε να μου κάνετε τίποτα. Τα πάρει! Ωραία μαλάκα! Ω, μαλάκα! Εγώ είμαι στη διακίνηση σήμερα. Πώς το καταφέρες? Αυτό είναι μήνυμα, δεν ξέρω να κάνει αυτό. Το Conquer Gaze έφερε μπροστά, σε έφερε μπροστά. Τώρα έπαιρνα 14 λάθη, όλο που νικούσα. Τώρα... 15 άκουσες να σου λέει κάτι, αλλά... Δηλαδή, έλεος, δηλαδή. Κοινοπιάστης, είμαστε έξω, τελείωσε το All Night. Καούν. Πάμε, τελείωσε. Τι να πω. Ωραία, ήταν όλο ένα All Night, τελείωσε. Ήταν ενδεχομένως, το τελευταίο All Night... Όπα. Σε αυτό το πέρα το χώρο. Σε αυτό το χώρο. Ενδεχομένως. Ενδεχομένως. Οπότε ουσιαστικά εγώ έπρεπε να κρατώ την κάμερα και εσύ να μιλάς στην κάμερα. Όλο το ίδιο πράγμα. Για να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό. Το ίδιο πράγμα. Ναι. Βλέπουμε τον ήλιο ο οποίος σε προβάλλει δειλά. Στην άκρη. Το Σαούλο δίπλα με τα παιδιά από τα Γιάννα είναι έτοιμα για αγόρηση. Κιόρο, πού πας. Δώσε μια ούζα. Παιδιά, καλή νύχτα, καλημέρα. Καλή επιστροφή. Καλημέρα, καλή επιστροφή. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Πετράν. Εσείς μαζί μου. Ναι. Τυχερούλη. Τι άλλο. Πάμε να ξεκουραστούμε. Πάμε να κοιμηθούμε γιατί αύριο μας περιμένει μια πολύ... Σήμερα είναι στο Λεσάβρο. Σήμερα, μπράβο. Με μπύρες, με κοψίδια, με σουβλάκια, με... Με αυτά. Με αυτά. Λοιπόν, καληνύχτα. Από εμάς, καλώς βράδυ. Bye.